Γιατί οι εταιρείες αφαιρούν τον φορτιστή μέσα από τις συσκευασίες. Σήμερα θα δούμε τους λόγους τους οποίους συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, link θα βρεις κάτω στην περιγραφή, Discord server και Instagram, περιμένω να έρθεις εκεί για να μην χάνεις κανένα απολύτως νέο. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει γίνει ντόρος γενικότερα στο social media και γράφονται συνέχεια άρθρα, συνέχεια όμως. Με την αρχή να κάνει Apple και να ακολουθεί Samsung με τη σειρά των S21, την Xiaomi να ακολουθεί με την σειρά των Mi 11 τηλεφώνων και θα ακολουθήσει και η Huawei, φαντάζομαι πώς, και όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες. Γιατί όμως συμβαίνει πραγματικά αυτό το πράγμα? Γιατί οι εταιρείες αφαιρούν το φορτιστή μέσα από τις συσκευασίες? Ο ισχυρισμός που γίνεται γενικότερα και τα άρθρα που έχουν γραφτεί είναι για περιβαλλοντικούς λόγους. Είναι όμως όντως περιβαλλοντικοί λόγοι. Και περιβαλλοντικοί λόγοι δεν είναι μόνο από την πλευρά της κατασκευής, της δημιουργίας, αλλά και της αποστολής των φορτιστών. Αλλά είναι κυρίως για να μπορέσουν να μειώσουν τον όγκο των παλετών, για να μπορέσουν να μεταφέρουν περισσότερα τηλέφωνα σε μια παλέτα, ώστε να γλιτώσουν κυρίως καύσιμα, κόστη και έξοδα. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως σε αυτό το βίντεο. Στην παρουσίαση που έκανε η Apple έδωσε μια πολύ ωραία και σαφή εξήγηση για ποιο λόγο το κάνει αυτό, αλλά δεν ήταν αρκετά πιστική για να μας πείσει για ποιο λόγο το κάνει. Ισχυρίστηκε ότι πάνω από 700 εκατομμύρια χρήστες έχουν αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους ακουστικά και πολλοί από αυτούς πλέον δεν τα χρησιμοποιούν γιατί έχουν μεταβεί σε ασύρματα ακουστικά. Όπως επίσης ισχυρίστηκε ότι 2 εκατομμύρια χρήστες έχουν φορτιστές Apple, χωρίς να υπολογίζει τα δισεκατομμύρια τρίτων εταιριών φορτιστών που χρησιμοποιούνται. Έτσι αποφάσισε να αφαιρέσει το φορτιστή και τα ακουστικά από τη συσκευασία, θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ισχυρίστηκαν και οι επόμενες εταιρείες αυτό το πράγμα εφόσον ακολούθησαν μαζί με την Apple. Είναι όμως πραγματικά αυτός ο λόγος, ή απλά ήταν ένα τυράκι για μας, απλά για να αποδεχτούμε αυτή την κατάσταση? Ήταν ένας από τους λόγους, αλλά ήταν και ένα τυράκι για να αποδεχτούμε την κατάσταση, καθώς δεν είναι ο πραγματικός λόγος. Θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι καθαρά η άποψή μου και κάποια άρθρα που έχω διαβάσει γενικότερα στο ίντερνετ και απλά θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Όταν λέμε ότι μια εταιρεία γλιτώνει κόστη, δεν γλιτώνει μόνο από τη δημιουργία, γιατί δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι όταν δεν βρίσκεται μέσα στη συσκευασία ένας φορτιστής, γλιτώνει τα δισεκατομμύρια τηλέφωνα που θα πουλήσει και τους δισεκατομμύρια φορτιστές που μπορεί να έχει μέσα για άσχετο λόγο χωρίς να χρησιμοποιηθούν. Καθώς οι περισσότεροι χρήστες ισχυρίζεται η Apple και οι υπόλοιπες εταιρείες, φυσικά, ότι οι περισσότεροι έχουμε φορτιστές, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους παλιούς φορτιστές. Τώρα, αν είσαι νέος χρήστης iPhone ή θα πάρεις νέο τηλέφωνο από τις άλλες εταιρείες που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, τότε εντάξει θα αγοράσεις ένα grip. Αλλά στο επόμενο τηλέφωνο που θα πάρεις, το grip θα το έχεις. Όπως επίσης, ακουστικά ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεσαι, καθώς μειώσαν και τα κόστη για να μπορούν να αγοράζονται ακόμη πιο εύκολα. Ο πραγματικός λόγος ποιος είναι όμως, ακόμα δεν τον έχουμε πει. Ο πραγματικός λόγος είναι για να μειώσουν το κόστος. Προφανώς δεν θέλει η εταιρεία να σου πει ότι ξέρεις τι, αυτό το πράγμα με συμφέρει και θα το κάνω γιατί έχω κέρδος. Προφανώς η κάθε εταιρεία κοιτάει την κερδοφορία που θα έχει. Οπότε, μειώνοντας τον χώρο σε μια συσκευασία, μειώνει τον όγκο της κάθε παλέτας. Με κάποιους γρήγορους υπολογισμούς, μπορεί η εταιρεία να βάλει 70% περισσότερα τηλέφωνα σε κάθε παλέτα, οπότε έτσι, αντί να μεταφέρει, παράδειγμα, 10 παλέτες, θα μπορέσει να μεταφέρει τον ίδιο όγκο κινητών, αλλά αντί για 10 παλέτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει 5 παλέτες. Μειώνει το κόστος των μεταφορικών και έτσι έχει μεγαλύτερη κερδοφορία. Προφανώς φορτιστές συνεχίζουν και δημιουργούνται κανονικά και φτιάχνονται. Θα μου πεις τώρα, ρε Γιώργο, εφόσον δημιουργούνται φορτιστές, ωραία, πώς είναι δυνατόν να κάνει μείωση και να είναι για περιβαλλοντικό λόγο εφόσον ο φορτιστής δημιουργείται κανονικά? Τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο αρνητικό, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Το iPhone 12 κόστησε στην εταιρεία αρκετά χρήματα λόγω του 5G. Η εταιρεία θέλει να γλιτώσει από αυτό το πράγμα χρήματα. Οπότε αυτό ήταν ένας λόγος ακόμα για να μπορέσει να ισοσταθμίσει τα κόστη και τα έξοδα του κινητού. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι ο Tim Cook δεν έχει σκοπό κοιτάξει το πώς θα βγάλει πιο ποιοτικά τηλέφωνα όπως είχε ο Steve Jobs κατά νου, αλλά κοιτάει πιο πολύ το πώς θα κερδοφορήσει περισσότερο την επιχείρηση, την εταιρεία. Όπως κάθε επιχειρηματίας φυσικά. Ο ισχυρισμός όμως, για να μην γελιόμαστε, είναι πραγματικά
πάρα μα πάρα πολύ στοχευμένος, καθώς είμαστε στη γενιά που προσπαθούμε να κοιτάξουμε πώς θα σώσουμε το περιβάλλον και θα κοιτάξουμε το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε ανακύκλωση και γενικότερα είναι λίγο πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό, αλλά δυστυχώς είναι και κάτι το οποίο πρέπει να αποδεχτούμε και κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι. Τώρα, το αποδέχεσαι ή δεν το αποδέχεσαι? Πιστεύεις ότι είναι ένας από τους λόγους αυτός ή απλά είναι για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια? Περίμενα να μου πεις κάτω στα σχόλια και εσύ τη δική σου άποψη πάνω στο θέμα. Με τους γρήγορους υπολογισμούς όμως και με τις αλλαγές αυτές ισχυρίζονται πως θα μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 2 εκατομμύρια το χρόνο. Το οποίο, αν το ισοσταθμίσουμε με την αφαίρεση στο δρόμο, μιλάμε για 450.000 αυτοκίνητα. Επίσης, εδώ είμαστε και φήμες λένε ότι από το επόμενο τηλέφωνο, ίσως και από τα iPhone 13, τελειώνουν τα ports. Δεν θα φορτίζουν πλέον τα κινητά με Lightning και φυσικά δεν θα έχει μέσα στη συσκευασία Lightning, γιατί πηγαίνουμε στη γενιά της ασύρματης φόρτισης. Οπότε, μη σας κάνει εντύπωση εάν το MagSafe δεν είναι στα επόμενα μοντέλα, ίσως ο μόνος τρόπος για να φορτίσουμε το κινητό μας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις, αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch, θα το βρεις κάτω στην περιγραφή και Discord server για οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι πολύ καλά.